Κανιτζής. Γιατί αν θέλετε, σας πω και ονόματα. Όμως σας τα πω, μπορεί να αλλάξει η χωρίστρα σας. Και σας το λέω εγώ ευθέως. Δεν ακουμπάτε τις εταιρείες πετρολοειδών και τα δηληστήρια, τα αποθέματα που έχουν, θα έχουν με τιμές μικρότερες από αυτές που ανεβαίνουν από αύριο. Αύριο θα βγάλετε βενζίνη που έχουν αγοράσει τα κρατικά δηληστήρια σε άλλο χρόνο στο παρελθόν, σε μικρότερες τιμές, με αυξημένες τιμές έξω. Γιατί ανεβαίνουν διεθνώς. Αυτή είναι η πρακτική. Ξέρετε. Λοιπόν, κύριε Ρόμπλια, επειδή εγώ έχω κάνει στην ΕΚΟ ναι. πολλές συνεντεύξεις με τους αρμόδιους της ΕΚΟ και ξέρω τι συμβαίνει ακριβώς, να μην λέτε, αφού μεσοσταθμικά πήρατε τιμολόγια εταιριών πετρελοειδών, μεσοσταθμικά, και επιβάλλατε πλαφόν στο λιανεμπόριο. Όχι, κύριε Τράγκα. Υπήρχε πιθανότητα ποτέ. Όχι, πήγαν σιδηροδέσμοι άνθρωποι, οι οποίοι είχαν αγοράσει περισσότερα από τις εταιρείες πετρελοειδών. Κύριε Τράγκα, πήραμε τις τιμές των πρατηριούχων από το παρατηρητήριο του. Όχι, άλλα είπε χθες ο Γενικός Γραμματέας. Είπε πήραμε μεσοσταθμικά τιμολόγια. Έτσι όχι, είπε. Κάναμε. Έτσι είπε να το βγάλει από το αρχείο το άλτερ να το έτσι παίξει. Είπε, έτσι ποιος είπε. Ποιος το είπε, δεν ακούω. Ο Γενικός Γραμματέας. Όχι, ίσως δεν έγινε αντιληπτό.